συζήτηση ότι πρόκειται τελικά για μία στάση εκ μέρους της κυβέρνησης όπου έχει έναν συμβολικό τιμωρητικό χαρακτήρα απέναντι στις συγκεκριμένες εργαζόμενες. Υπάρχει ένας δογματισμός όπου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ παρόλο ότι αυτό το πράγμα δεν στοιχίζει στο δημόσιο, εγώ παρόλο ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην έχουμε ένα άμεσο δημοσιονομικό όφελος, θέλω να επιβάλλω ένα κράτος το οποίο θα είναι συρρυκνωμένο στα απολύτως απαραίτητα, ένας δογματισμός ιδεολογικός, και θέλω αυτά να παραδίδονται στον ιδιωτικό τομέα. Ποιον ιδιωτικό τομέα? Αυτόν που προηγουμένως έχω ανατρέψει πλήρως τις εργασιακές συνθήκες εργασίας, όπως τις ξέραμε. Έχω δημιουργήσει ισοπεδωτικές καταστάσεις. Έχει αλλάξει πια η σχέση του ίδιου του εργαζόμενου με την θέση της εργασίας, με την απασχόλησή του. Δεν υπάρχει πια η έννοια του οκτάωρου, της άδειας, της στοιχειώδους ασφάλειας που αισθάνεται όταν κάποιος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί? Διότι έχω εφαρμόσει όλο το προηγούμενο διάστημα ένα σχέδιο υποτίμησης της εργασίας στο σύνολό του. Και αυτό ξεκινάει και ταυτοχρόνως απευθύνεται και στοχεύει και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Είναι δηλαδή τελείως, αν θέλετε, λάθος αυτό το δίπολο που μας παρουσιάζεται. Μα καλά, δεν βλέπετε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα? Βεβαίως βλέπουμε τι γίνεται. Και είναι ακριβώς ένας ενίος σχεδιασμός, ο οποίος θέλει να υποτιμήσει τον παράγοντα εργασία στο πλαίσιο της συνολικής στόχευσης αυτού του προγράμματος. Το οποίο έχουμε καταλάβει πια ότι δεν αφορούσε τα δημοσιονομικά, δεν αφορά το χρέος. Αυτό ήταν το πρόσχημα. Το χρέος καλπάζει, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Κάποια στιγμή αυτό θα το αντιληφθούμε και θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα πέρα από τους αριθμούς. Mm-hmm. Αλλά η στόχευση ήταν οι περιβόητες διαρθρωτικές αλλαγές ή παύλα μεταρρυθμίσεις. Είναι πια μια σκληρή, νεοφιλελεύθερη, δογματική προσέγγιση η οποία θέλει να ρίξει τα βάρη της κρίσης ενός μοντέλου το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια κυριαρχούσε απόλυτα και στον ευρωπαϊκό χώρο και παρά έξω, θέλει να τα ρίξει πάντως τα βάρη της εξόδου. Πάντως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, κ. Σκουρλέτη, αυτό. Ναι, αυτό το μοντέλο εμείς ισχύει στην Ευρώπη, δηλαδή δεν βεβαίως, το επιλέξαμε να είμαστε το πειραματόζω. Όχι, να είμαστε η μπροστοφυλακή αυτών των διαφορετικών αλλαγών. Σήμερα λοιπόν προηγείται λοιπόν η Ελλάδα, προηγείται τι? Σε ανθρωπιστική κρίση, σε δυστυχία, σε ισοπαίδωση του κόσμου της εργασίας. Αυτό το μοντέλο ισχύει στην Ευρώπη λοιπόν, μέχρι τώρα? Αυτή λοιπόν αυτό ισχύει, το έχετε ισχύει, ισχύει, το πρόβλημα. Προφανώς ισχύει. Ισχύει. Όντως ισχύει, το μοντέλο. Απολύτως ισχύει. Το πρόβλημα στην Ισπανία. Μα οι άλλες χώρες δεν έχουν κρίση. Εν τη ρήμη του λόγου σας είπατε, μα είναι τραγική πλέον αυτή η μισθή. Ναι, αλλά για σκεφτείτε. Όχι, είπα, είναι χαμηλή, δεν είπα. Είπατε τη λέξη τραγική. Να σας πω κάτι. Μπορώ να το ξέρω από το βίντεο. Αλλά δεν έχει σημασία. Να σας πω κάτι. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θέλετε. Αυτή την τραγική πολιτική. Έχετε την εντύπωση ότι δεν ξέρουμε την πραγματικότητα. Σας άκουσα. Όχι, να σας πω. Όχι απλώς την ξέρετε. Την πραγματικότητα διαμορφώνεται και με βάση τις επιλογές σας. Ξέρουμε. Ευθύνεστε για αυτή την πραγματικότητα. Για την τραγικότητα των καταστάσεων ευθύνεστε εσείς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι να. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον κύριο Λοβέρντο και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά προσέξτε, προηγουμένως και οι δύο έχουν στηρίξει αυτή την πολιτική. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι αυτή η συζήτηση γίνεται κάτω από τη σκιά, κάτω από το βάρος της λαϊκής κατακραυγής. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι υποκριτική ή όχι. Αυτό ποια είναι το συμπέρασμα που πρέπει να καλυπτώσεις. Μαζί που λένε προεκλογικό περιβάλλον, που αυτό καθορίζει και τις επιλογές από την κυβερνητική πλευρά, αλλά και τη δική σας τακτική. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.